Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Ο κύριος Κώστας Τζερεμές είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων Άγκρα και ΔΣΕΟ των εργοστασίων, δηλαδή της Πέλας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Τζερεμέ. Καλησπέρα σας και εσάς, τους ακροατές σας. Λοιπόν, να μας πείτε λίγο ποιες είναι οι εξελίξεις που βρισκόμαστε αυτή την ώρα, κύριε Τζερεμέ. Το τοπικό μέρος για τη σχέση με την ΕΔΕΣΑ, τα δύο εργοστάσια είναι εκτός λειτουργίας. Με βάση την απόφαση και το σχεδιασμό της Γενόπ ΔΕΗ, υλοποιήθηκε η απόφαση, δεν μπήκαν στη λειτουργία σήμερα και θα συνεχίσουν όσο έχει πει η Γενόπ ΔΕΗ να είναι εκτός για το νομό Πέλα στα δύο εργοστάσια, και το ΑΓΡΑ και το ΕΔΕΣΕΟ. Από εκεί και πέρα για τον υπόλοιπο σχεδιασμό, γνωρίζετε ότι χθες το βράδυ βγήκαν οι θερμικές μονάδες στην Πτολεμαΐδα, στην Καρδιά, στο Αμίντιο, στην Ακλάδα, στη Μελίτη, στην Μεγαλόπολη και στο Λαύριο. Και τα μεγαβάτ που σχεδίασε η Γενόπ ΔΕΗ, αυτές τις μονάδες, πλην τέσσερις μονάδες στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας που μένανε μέσα για την ασφάλεια του δικτύου, όπως ήταν ο σχεδιασμός της Γενόπ ΔΕΗ, υλοποιήθηκε αργά το βράδυ, γύρω στις 2 και 2 με 3 ώρα το βράδυ. Μάλιστα. Διακοπές δεν είχαμε. Έχουμε καθολική συμμετοχή των εργαζομένων. Στα ορυχεία δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν δουλεύει τίποτα. Επίσης και στους υπόλοιπους σταθμούς, το ημερήσιο προσωπικό, το προσωπικό συντήρηση των γραμματιών κτλ. Απεργεί καθολικά. Σήμερα στις πύλες το πρωί ήταν όπως και χθες το βράδυ πάρα πολλοί κόσμοι της τοπικής κοινωνίας. Χθες το βράδυ συγκεκριμένα εγώ ήμουν περιφρούδης στο Αμίντιο, στον ατμοελεκτρικό σταθμό, είχε γύρω στα 400 με 500 άτομα έξω από την πύλη. Εκεί ήταν οι δήμαρχοι και οι νομάρχες και ο περιφερειάρχης της περιοχής. Το επίσης και το πρωί στην έδρα της 6.30 ώρα στο εργοστάσιο είχε αρκετούς πολίτες και μεγάλη βέβαια αστυνομική δύναμη. Φοβούμενη μήπως γίνουν, αλλά δεν έγιναν τίποτα, όμως δεν βεβαιώσουμε επεισόδια κτλ. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Και διακοπές είχαμε τελικά, κύριε Τζερεμέ. Διακοπές είχαμε πολύ μικρές. Διακοπές είχαμε εδώ στην επαρχία, δεν είχαμε ακόμα. Είχαμε στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης πολύ μικρές. Ο στόχος μας δεν είναι να κόβουμε το ρεύμα. Εμείς κάναμε την απεργία μας. Αφήσαμε τις μονάδες μέσα για την ασφάλεια του δικτύου. Σκοπός είναι να καταδείξουμε στην κοινωνία αυτό το νομοσχέδιο ότι στρέφεται πρώτα ενάντια στην κοινωνία και μετά ενάντια στους εργαζομένους. Αλλά κυρίαρχα και βασικά το είπα για χθες, ενάντια στην κοινωνία. Τώρα, κύριε Τζερεμέ, ο κύριος Μανιάτης, ο Υπουργός Ενέργειας, έχει καταθέσει κάποιες αλλαγές, τροπολογίες στο νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Τι λέτε γι' αυτό? Τις περιμέναμε τις αλλαγές, εγώ προσωπικά δεν τις είδα. Σας λέω ότι πριν από λίγο με πήρε ο συνεργάτης σας, κοιμόμουν γιατί ήμουνα 40 ώρες άγρυπνος. Και όπως είπα και ο συνεργάτης, με ξύπνησε για να δω τις αλλαγές, δεν τις είδα. Θα τις σχολιάσουμε κάποια στιγμή να δω ακριβώς τι λένε οι αλλαγές. Αλλά η φιλοσοφία από ό,τι ξέρω, γιατί περίπου ξέραμε κάποιες αλλαγές που θα γίνουν, η φιλοσοφία του νομοσχεδίου δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει η φιλοσοφία. Αυτή είναι η αίσθησή μας. Και η κυβέρνηση βεβαίως φαίνεται διατεθειμένη, κύριε Τζερεμέ, να το προχωρήσει το... Ναι, θέλω να σας πω ότι ήδη καλέστηκε η Γενόπ ΔΕΗ και το Συνδικάτο Σπάρτακος που είμαι και εγώ μέλος. Αύριο το μεσημέρι, ήταν για σήμερα το μεσημέρι στο μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών για να εκδικαστεί η απεργία, για να κηρυχθεί παράνομη ή όχι. Το Συνδικάτο ζήτησε προθεσμία γιατί ο πρόεδρος του Συνδικάτου, ο κ. Αδαμίδης, είναι αυτή την ώρα στη Βουλή. 4 η ώρα ήταν στη Βουλή και ακόμα είναι με τα κόμματα και τους φορείς. Ακριβώς. Θα έχει τη διαβούλευση. Και είχαμε και μαζί του επικοινωνία. Αύριο τα Βουλή λόγω τεχνικών κολλημάτων, αύριο το μεσημέρι θα εκδικαστεί η απεργία, αν θα είναι παράνομη και καταστατική. Μάλιστα. Περιμένουμε αύριο το απόγευμα την απόφαση του δικαστηρίου δηλαδή. Θα περιμένουμε λοιπόν την απόφαση. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ και τη διάθεσή σας για περαιτέρω. Βεβαίως. Καλό βράδυ. Γεια σας.